Τον είχαμε τον και εδώ. Μιλήσαμε μαζί του τηλεφωνικά, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, τον κύριο Δέδε, και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. Βρέθηκαν στην Σαμοθράκη χθες Τρίτη, προκειμένου να επιθεωρήσουν αλλά και να συντονίσουν τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Οι ζημιές κυρίως αφορούν οδικό και αγροτικό δίκτυο και στις υποδομές, ενώ μεγάλης έκτασης είναι οι καταστροφές στα κτίρια που στεγάζονται το Δημαρχείο και το Κέντρο Υγείας. Τώρα, τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Υποδομών αλλά και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Εγνατίας Οδού βρίσκονται ήδη στο νησί για να συμβάλλουν στις αποκαταστάσεις, κυρίως εκεί στο οδικό δίκτυο αλλά και στα δίκτυα των υδραυλικών, γιατί δεν είχαν νερό οι περιοχές εκεί, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του νησιού, καθώς και στην καταγραφή των ζημιών. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα δίκτυα ίδρυψης του νησιού, έχουν ξεκινήσει εργασίες των τεχνικών κλιμακίων για να αποκατασταθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν και η υδροδότηση. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης του οδικού και αγροτικού δικτύου από τα φερτά υλικά, ενώ προτεραιότητα έχει δοθεί στην αντιμετώπιση των ζημιών σε δύο σημεία του οδικού δικτύου που έχουν υποστεί και τις μεγαλύτερες ζημιές, αποκόπτοντας ουσιαστικά το βόρειο από το νότιο τμήμα του νησιού. Οι αυτοψίες τώρα ξεκινούν για την καταγραφή των ζημιών, ώστε, όπως μας είπε και ο κύριος Καπάκης που μιλήσαμε τηλεφωνικά, αλλά και ο Δήμαρχος και ο Υπουργός που είχαμε εδώ, ο κύριος Αποστόλου, να προχωρήσουν όσο το δυνατόν άμεσα οι αποζημιώσεις. Ξεκινούν από σήμερα οι αυτοψίες, από τα συνεργεία εκεί. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών για την αντιμετώπιση της κατάστασης ανακοίνωσε την άμεση εφαρμογή σχεδίου ολιστικής αντιμετώπισης του χρόνιου προβλήματος παντελούς έλλειψης αντιπλημμυρικού σχεδιασμού στην περιοχή, με συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο αντιπλημμυρικών έργων και διαχείρισης υδάτων. Το Κέντρο Υγείας, είπαμε, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Ήδη έχει γίνει αποστολή φαρμάκων και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, και υγειονομικού υλικού από το νοσοκομείο της Ξάνθης και από λοιπές δομές της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, από την ΥΠΕ. Ενώ σήμερα το πρωί, ήδη βρίσκεται, από σήμερα νωρίς το πρωί, βρίσκεται στο νησί και τεχνικό κλιμάκιο της 4ης ΥΠΕ. Τώρα, για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων αναγκών μεταφοράς από και προς το νησί, η Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης διαθέτει το πλωτό σκάφος του λιμενικού. Λοιπόν, βλέπουμε να πούμε ότι και σήμερα τα σχολεία είναι κλειστά, έτσι. Είναι κλειστά, μια κινητοποίηση, άμεση αντίδραση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις μεγάλες βροχοπτώσεις. Διάλειμμα.